Διαστάσεις ενδοκυβερνητικής κρίσης λαμβάνει στο Ισραήλ δημόσια τοποθέτηση του ανώτατου διοικητή των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Η σύστασή του προς τους στρατιώτες να μην κάνουν αλόγη στη χρήση βίας όταν καλούνται να αντιμετωπίσουν περιστατικά επιθέσεων με μαχαίρι από Παλαιστίνιους προκάλεσε την εντονότατη αντίδραση ακόμα και υπουργών που θεωρούν ότι δίνει επιχειρήματα στους εχθρούς του Ισραήλ. Τον στρατηγό Αίσενκοτ έσπευσε πάντως να καλύψει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργό. Είναι μια συζήτηση χωρί νόημα, υποστήριξε ο Μπέντζαμι Νετανιάχου. Ο αρχιστράτηγο είπε το προφανέ και σε κάθε περίπτωση ο στρατό και οι δυνάμει ασφαλεία οφείλουν να δρουν ανάλογα. Όσα έχουν υποθεί μετά πηγάζουν είτε από άγνοια είτε από πολιτική σκοπιμότητα. Και τα δύο πάντω είναι λάθο. Δεν θα ήθελα οι Ισραηλινοί στρατιώτε να αδειάζουν μια γεμιστήρα σε ένα νεαρό κορίτσι που κρατάει ένα ψαλίδι ή ένα μαχαίρι. Είχε υποστηρίξει πρόσφατα σε ομιλία του ο στρατηγό Έισεν Αναφερόταν σε περιστατικό του περασμένου Νοεμβρίου όταν 13χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον ηλικιωμένου. Κάμερε ασφαλεία κατέγραψαν στρατιώτη να πυροβολεί ασταμάτητα το άψυχο σώμα του κοριτσιού.